Η ώρα είναι 11 το πρωί και η κύληση των οχημάτων στην έξοδο για Χαλκιδική εξελίσσεται ομαλά. Οι τελευταίοι απομείναντες Θεσσαλονικής εγκαταλείπουν την πόλη για διακοπές, αφού βρισκόμαστε στην καρδιά του Αυγούστου. Φεύγουμε για διακοπές. Πού θα πάτε? Στην Άρτα. Πόσες μέρες? Μέχρι τέλος του μηνός. Σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν από τα αστικά κέντρα οι περισσότεροι εκδρομείς του 15 Αυγούστου. Οι λιγότερο τυχεροί προτιμούν τις κοντινές παραλίες και να βρεθούν στη θάλασσα έστω και για λίγες ώρες. Εδώ κοντά στο ποταμό. Αυξημένα είναι ήδη τα μέτρα της τροχίας. Για την ασφαλέστερη κυκλοφορία των οχημάτων, σε ισχύ είναι η απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων, ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, ενώ ενισχυμένη θα είναι η παρουσία των αστυνομικών σε κομβικά σημεία του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου. Προς Θεσσαλία μεριά, Αλόνσο. Όσοι έμειναν στην πόλη απολαμβάνουν τη βόλτα τους στα καταστήματα, ενώ η κίνηση στις κεντρικές οδούς της Θεσσαλονίκης είναι υποτονική. Είχαμε εδώ για ψώνια. Θα πάτε και πάλι? Ίσως να πάμε πιο μετά. Γυρίσαμε μόλις από διακοπές. Οπότε Σαββατοκύριακο εδώ. Σαββατοκύριακο εδώ και ξανασυνεχίζουμε τη Δευτέρα. Καλύτερα να είναι άδεια παρά να έχει κόσμο. Γιατί όταν είναι άδεια είναι πιο ωραία. Ενώ όταν έχει κόσμο έχει δεν μπορείς να μετακινηθείς. Πολύ ζέστη, δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Στους δρόμους της πόλης συναντά κανείς πιο πολλούς τουρίστες που βρήκαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο κέντρο. Amazing. I stay one day here only to see the city. Food, drinks and sea. That's it. I love it here. Πανέμορφη πόλη, Θεσσαλονική είμαστε βέβαια και εμείς. Μεταναστεύσαμε πριν από 44 χρόνια, αλλά η καρδιά μας χτυπάει εδώ. Εδώ και θα πάτε Χαλκιδική? Έχουμε πάει Χαλκιδική. Οι διακοπές μας σχεδόν έχουν τελειώσει. Είμαστε για αναχώρηση σε λίγο. Σταθερή αξία είναι ο Λευκός Πύργος που προσελκύει ακόμα και σήμερα πλήθος επισκεπτών από όλο τον κόσμο. We're staying in Thessaloniki for a day and then going to Grevena for 6 weeks. We are here just 1 hour ago and we tried to visit this White Tower, then we saw the margin of the sea. Οι εκδρομείς θα έχουν σύμμαχο τον καλοκαίρο, ο οποίος προβλέπεται γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Όσοι πάντως μείνουν εντός των τυχών μπορούν να ψάξουν για ανάσες δροσιάς για να περάσουν πιο ευχάριστα το Σαββατοκύριακο.